Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς πανοχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Για την ομολογία της πίστεως και για τις ακολουθούσες παρενέσεις και ευχές του ιερέως προς τους πιστούς και τις αποκρίσεις των πιστών. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κατόπιν λέει ο ιερεύς, καλεί τους πιστούς να πούν όλα όσα έμαθαν και πιστεύουν για το Θεό, την αληθινή δηλαδή σοφία, για την οποία λέγει ο Απόστολος, μιλούμε για σοφία στους τελείους, σοφία που δεν γνώρισε ο κόσμος. Η σοφή δηλαδή του κόσμου, η οποία τίποτα μεγαλύτερο και υψηλότερο από τη γνώση των αισθητών δεν γνωρίζουν, ούτε πιστεύουν καν ότι υπάρχει. Σε αυτή τη σοφία μας καλεί ο ιερέας να ανοίξουμε διάπλατα όλες τις θύρες, δηλαδή τα στόματα και τα αυτιά μας. Έτσι μιλάμε για την ομολογία της πίστεως, που είναι το πιστεύω, και μετά για τις ακολουθούσες παρενέσεις και ευχές του ιερέως προς τους πιστούς και τις αποκρίσεις των πιστών. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η σοφία του Θεού και είναι αγαθή συγκυρία που αυτές τις μέρες γιορτάζουμε τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, στην οποία γιορτάζεται ο Χριστός ως σοφία του Θεού, και ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη είναι αφιερωμένος στην του Θεού Σοφία, όπως ξέρετε, και όχι σε κάποια Αγία Σοφία, όπως υπάρχει η Αγία Σοφία Μάρτης. Και αυτή είναι η αληθινή σοφία, την οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, η σοφή δηλαδή του κόσμου, οι οποίοι κατέχουν τη σοφία του κόσμου, η οποία όμως αυτή η σοφία του κόσμου είναι μορία. Αληθινά μπροστά στο Θεό είναι μια ανοησία η σοφία η ανθρώπινη, γιατί εξαντλείται μόνο στα πράγματα που πέφτουν στις αισθήσεις μας, που προσβάλλουν τις αισθήσεις μας, που είναι, δηλαδή τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι πιάνουμε. Αυτό μόνο, ας πούμε, ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχει και χάνει έτσι τον πνευματικό κόσμο. Ο Θεός όμως είναι η αληθινή σοφία, και όποιος ενώνεται με το Θεό αποκτάει και την αληθινή σοφία. Οι άνθρωποι του κόσμου νομίζουν ότι καν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε ο Θεός. Αλλά ο Θεός μας λέει, προσέξτε και ανοίξτε και τα αυτιά σας και τα στόματα και την ψυχή σας σε αυτή τη σοφία του Θεού. Η γιορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής καθιερώθηκε σε ανάμνηση
της διαμονής των Ιουδαίων στην έρημο, όταν πορευόντουσαν από τη γη της Επαγγελίας, από την γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, και την γιόρταζαν πανηγυρικά. Όπως όλες οι γιορτές της Παλαιάς Διαθήκης, είχε και αυτή ένα συμβολικό χαρακτήρα. Αναφέρεται λοιπόν στη διαμονή των Εβραίων στην έρημο, στο ενδιάμεσο κατά κάποιο τρόπο του ταξιδιού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Και εμείς τώρα είμαστε ακριβώς στη μέση της περίοδου του Πεντηκοσταρίου, που είναι μια πορεία έτσι από το Πάσχα, από το πέρασμα στη ζωή μέχρι την Πεντηκοστή, όπου είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Οι πρώτοι χριστιανοί βαπτίζονταν το Πάσχα, για την ακρίβεια το Μέγα Σάββατο, και χρείονταν την μέρα της Πεντηκοστής. Και αυτές τις 50 ημέρες έκαναν έντονο πνευματικό αγώνα, ώστε να έχουν ενεργό μέσα τους αυτή την ωραία προσευχή, την αδιάλειπτον ωραία προσευχή, αυτή που βαφτιζόντουσαν το Μέγα Σάββατο. Γιατί τότε όλοι οι χριστιανοί κάναν την ωραία προσευχή. Μην βλέπετε σήμερα που έχει ξεχαστεί αυτή η εργασία στους χριστιανούς και ο νους μας είναι αλλού και αλλού, ενώ θα πρέπει να είναι συνεχώς αυτή την επίκληση του ονόματος, του μόνου ονόματος δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε, το οποίο αυτό όνομα έχει μέσα του, κλείνει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι ένα απλό όνομα όπως όλα τα ονόματα, αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχει μέσα του τη Θεία Χάρη, και όσο κανείς το επικαλείται, τόσο μετέχει σε αυτή τη χάρη. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ό,τι ζητήσετε το ονόματι μου θα σας το δώσει ο Πατέρας. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε όνομα, είναι το μόνο όνομα ενώ δι' μας σωθήνε. Μόνο δια το όνομα του αυτού σωζόμαστε, δηλαδή για τη χάρη του Θεού, η οποία ενεργοποιείται μέσα μας δια της επικλήσεως αυτού του ονόματος. Αυτό λοιπόν οι πρώτοι χριστιανοί το κάνουν καταλάβει πολύ καλά, και η πρώτη εκκλησία το δίδασκε αυτό σε όλους όσους μπαίνανε στην εκκλησία, στους βαπτιζόμενους δηλαδή, και περίμεναν σε 50 ημέρες μέχρι την Πεντηκοστή δηλαδή να έχει μέσα τους αποκατασταθεί πλήρως αυτή η λειτουργία, δηλαδή συνεχώς να λένε την ευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελέησον. Και σαν επιβεβαίωση αυτού του πράγματος παίρνανε το χρίσμα, γι' αυτό και στα λατινικά λέγεται confirmatio το χρίσμα, δηλαδή επιβεβαίωση τίνος του γεγονότος ότι είναι μέσα τους ενεργό το Άγιο Πνεύμα, και έχουν ενεργό αυτή την προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελέησον. Γι' αυτό κάνανε θαύματα οι πρώτοι χριστιανοί, κάνανε θαύματα. Άλλοι κάναν θεραπείες, άλλοι βγάζαν δαιμόνια, άλλοι είχαν προφητικό χάρισμα, δίδασκαν, ερμήνευαν τους λόγους των Αγίων Προφητών κλπ. Εμείς χάσαμε αυτά όλα τα χαρίσματα, προφανώς γιατί χάσαμε αυτή την εργασία. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει συνεχώς να το επικαλούμαστε και συνεχώς να επιβεβαιώνουμε την αγάπη μας σε αυτό. Βλέπετε, σε μια σχέση ανθρώπινη, ας πούμε μέσα στο γάμο, και ο ένας έχει ανάγκη να ακούει από τον άλλον ότι τον αγαπάει, ιδίως η γυναίκα, έτσι, να ακούει από τον άντρα τον αγαπάει, όχι μια φορά, αν το λέει συνέχεια. Λοιπόν, και έτσι παραβαίνει ο γάμος, και το λέει και το Ευαγγέλιο, ότι ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη και η γυναίκα να υπακούει, και αυτό είναι αναγκαίο για να κρατηθεί ο γάμος. Έτσι και στη σχέση μας με το Θεό είναι αναγκαίο να λέμε συνεχώς το Θεό αυτό το σ' αγαπώ, και ότι σου υπακούω, κάνω το θέλημά σου δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα δηλαδή, γιατί η σχέση του γάμου είναι εις Χριστόν και στην Εκκλησία, έτσι, η ίδια σχέση είναι, άλλο που την έχουν καταντήσει σήμερα σαν ένα εμπορικό συμβόλαιο και χειρότερα πράγματα, σαν μια τελείως προσωρινή κατάσταση. Αλλά αυτό που λέει ο Χριστός είναι ότι είναι το μυστήριο του το Μέγα εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δηλαδή όποια σχέση έχει ο Χριστός με την Εκκλησία,
έχει και ο άντρας με τη γυναίκα. Και είπαμε, η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία είναι σχέση αγάπης και σχέση υπακοής. Ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και έδωσε τη ζωή του για αυτή, θυσιάστηκε, όπως και ο άντρας πρέπει να θυσιάζεται για τη γυναίκα από αγάπη, και η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν, που είναι η σοφία του Θεού, γιορτάζεται σε αυτή την γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Οι Εβραίοι τη γιόρταζαν κάνοντας θυσίες ολοκαυτωμάτων, δηλαδή θυσίαζαν και έκαιγαν ολόκληρα ζώα, αυτό το οποίο ολοκαύτωμα, όλο το ζώο και εγώτε ως θυσία στο Θεό. Οι ιερείς έφερναν νερό με κρασί που το έχυναν πάνω στο θυσιαστήριο. Αυτό συμβόλιζε την έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αλλά και το νερό που θαυματουργικά έπιναν οι Ισραηλίτες στην έρημο. Βλέπετε πως ο Θεός με τις τελετές αυτές που ο ίδιος εκαθίδρυσε και καθοδήγησε το λαό του να τις τελούν, προετοιμάζει το λαό για το τέλειο που θα έρθει στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν χύνανε νερό και κρασί για να τους προετοιμάσει να δεχθούν την έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Έπειτα, την πρώτη μέρα του εορτασμού άναβαν λιχνίες στην αυλή των γυναικών στο ναό με την εσπερινή θυσία, η οποία φαίνονταν σε ολόκληρη την πόλη, και τα δύο αυτά γεγονότα αναφέρονταν στο Χριστό, γιατί εκείνος ήταν που έδινε νερό κατά την πορεία τους στην έρημο. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, είδε πέτρα ειν ο Χριστός. Αλλά ο ίδιος ήταν και η φωτεινή νεφέλη, όπως λέει πάλι ο Απόστολος, οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλη ήσαν, δηλαδή υπό τον Χριστό, πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση. Ο Χριστός βεβαίως ως άσαρκος λόγος, έτσι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ακόμα σάρκα. Ο Χριστός τώρα στην Καινή Διαθήκη κάνει αισθητή την παρουσία του στο ιερό, διδάσκοντας τον λαό της εορτής μεσαζούσης. Έτσι, η εορτή αυτή. Εκεί διακήρυξε ότι αυτός ξεδιψά τους ανθρώπους και τους παρακίνησε να έρθουν κοντά του. Σε αυτή την εορτή οι Ιουδαίοι τον οδήγησαν μπροστά στη μοιχευωμένη γυναίκα για να διαπιστώσουν τη στάση του. Και σε αυτή την εορτή ο Χριστός δίδαξε ότι αυτός είναι το φως του κόσμου και η αλήθεια η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Σε όλες τις συζητήσεις των ημερών της εορτής ο Χριστός διακήρυτε την αλήθεια ότι είναι ομότιμος με τον Πατέρα, ότι απεστάλλει από αυτόν τον κόσμο, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Χριστός. Μέσα στη βιβλιοπατερική μας παράδοση, βιβλικοπατερική, μέσα στην παράδοση δηλαδή των Πατέρων και της Αγίας Γραφής, η λέξη Σοφία έχει ενυπόστατο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι μία έννοια μόνο, αλλά είναι ένα πρόσωπο και αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Θεού, όπως και η αλήθεια δεν είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Έτσι και η σοφία. Όποιος θέλει λοιπόν να είναι σοφός θα πρέπει να είναι ενωμένος με αυτή τη σοφία που είναι πρόσωπο και είναι ο Χριστός. Αυτός είναι αληθινά σοφός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορία. Αυτής δε τεκλητής Ιουδαίοι στε και έλυσι, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Οι Έλληνες λέει ζητάνε σοφία, οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο, ένα θαύμα, εμείς τους δείχνουμε το Χριστό, που είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο,
πως αυτό είναι σημείο, και όμως αυτό είναι το σημείο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Και για τους Έλληνες είναι νοησία πως ο Θεός κατεβαίνει τόσο χαμηλά. Αλλά σε αυτούς που είναι και κλειμένοι και έχουν πιστέψει, και οι Ιουδαίοι, είτε οι Ιουδαίοι είναι αυτοί είτε Έλληνες, δηλαδή ειδωλολάτρες, ο Χριστός είναι η Θεού δύναμης και η σοφία του Θεού. Και γράφει ο πατήρ Ιερόθεος ότι η σοφία που ζητά στην προσευχή του Σολομώντος, που ζητάει ο Σολομώνης, δεν είναι μια αφηρημένη σοφία, αλλά πάρεδρος με τον Θεό. Ποιος είναι πάρεδρος με τον Θεό? Δίπλα στον Θεό δηλαδή, ο Χριστός. Δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρον σοφίαν. Έτσι. Είναι αυτή που μπορεί να βοηθάει τον άνθρωπο. Εξ απόστειλον αυτήν, την Αγία Σοφία δηλαδή, εξ Αγίων ουρανών και από θρόνου δόξη σου, πέμψον αυτήν ή να συμπαρούσα μη κοπιάσει, να είναι μαζί μου και να κοπιάσει, και γνώ τι ευάρεστον εσύ παρασύ, και αυτή να μου φανερώσει τι είναι ευάρεστο σε σένα. Λέμε, τι να κάνουμε για να αρέσουμε στον Θεό? Ο Χριστός θα στο πει, που είναι η σοφία του Θεού. Μην ψάχνεις άλλες συνταγές. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, άκουσα λέει αυτό, καλό δεν είναι? Το λέει ο Χριστός, αυτό θα ψάξεις. Ο Θεός διαμέσου αυτής της σοφίας, που ξαναλέω είναι ο Χριστός, δημιούργησε τον κόσμο. Εν τη σοφία σου κατεσκεύασας άνθρωπον. Η ενυπόστατη σοφία του Θεού βρίσκεται πάντοτε ενωμένη με τον Θεό. Γνωρίζει τη βουλή του, το θέλημά του, και συμμετείχε στη δημιουργία. Και μετά σου η σοφία, η ιδία, η γνωρίζουσα δηλαδή τα έργα σου, και παρούσα ότε επίη στον κόσμο. Και η οποία ήταν παρούσα όταν έφτιαχνε στον κόσμο. Και βεβαίως διαμέσου αυτής της σοφίας σωθήκαμε, βρήκαμε τη σωτηρία. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο λόγος του Πατρός, γιατί αυτός αναγγέλει τη βουλή του Πατρός. Ταυτόχρονα όμως ο λόγος του, το κήρυγμα του, η διδασκαλία του είναι έκφραση και ενέργεια του λόγου με κεφαλαίο και της σοφίας του Θεού. Επειδή είναι θεανθρώπινος λόγος, συντελεί στη θεραπεία του ανθρώπου. Έτσι, τα φάρμακα της Εκκλησίας είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Χριστού. Αυτά είναι τα φάρμακά μας. Γι' αυτό αυτό πρέπει να λέμε στους ανθρώπους, όχι δικές μας σκέψεις ή σκέψεις ανθρώπων, αλλά τα λόγια του Θεού, τα οποία είναι θεραπευτικά, γιατί είναι θεανθρώπινα. Γνωρίζουμε δε ότι τα ονόματα του Χριστού είναι ονόματα των ενεργειών του. Ο Χριστός είναι, είπαμε, η σοφία, η ενυπόστατη σοφία. Τι είναι η σοφία? Είναι μια ενέργεια του Θεού. Ή ο Χριστός είναι αγάπη, είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Πάλι είναι ενέργεια του Θεού. Τα ονόματα του Χριστού λοιπόν είναι ονόματα των ενεργειών του, και προσευχόμενοι σε Αυτόν για τον ονομάτων λαμβάνουμε τις ενεργείες του. Όταν λοιπόν παρακαλάμε τον Χριστό σοφία, γινόμαστε και εμείς σοφοί. Μετέχουμε σε αυτή την ενέργεια του Θεού. Όταν προσευχόμαστε τον Χριστό ως αγάπη, μετέχουμε και εμείς σε αυτή την αγάπη. Όταν προσευχόμαστε τον Χριστό ως αλήθεια, μετέχουμε και εμείς στην αλήθεια του Θεού. Και προσευχόμαστε γενικώς τον Χριστό, μετέχουμε σε όλα αυτά. Γι' αυτό η πηγή παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ο Χριστός είναι το παν. Και γι' αυτό λέγαμε και στα προηγούμενα μαθήματα ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για τον Χριστό. Έτσι, με κίνητρο να αρέσουμε στον Χριστό, τίποτα άλλο. Να είναι το α και το ω στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι η ενυπόστατη και πραγματική σοφία του Θεού. Με την ενανθρώπισή Του, τη σταυρική θυσία Του και την Ανάστασή Του, έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να ενωθεί μαζί Του και να αποκτήσει την πραγματική σοφία. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα ας είναι ενταγμένη και η δική μας βιωτή. Έτσι, να προσπαθούμε να γίνουμε αληθινά σοφοί, δηλαδή αληθινά να ενωθούμε με Αυτόν που είναι η αληθινή σοφία. Αυτό είναι το νόημα της εορτής που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, έτσι, μέσω Πεντηκοστής. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού
και όποιος θέλει αληθινά σοφός πρέπει να ενωθεί με αυτόν. Σε αυτή τη σοφία, λέει τώρα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ανοίξτε τα αυτιά σας συνεχώς και να λέτε και να ακούτε, και αυτό να το κάνετε όχι με αμέλεια αλλά με ζήλο και με μεγάλη προσοχή, να ακούτε δηλαδή τα λόγια της σοφίας του Θεού, και τότε οι πιστοί απαγγέλνουν δυνατά όλη την ομολογία, το σύμβολο της πίστεως. Έπειτα λέγει ο ιερέας: στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Επάνω δηλαδή σε αυτή την ομολογία ας σταθούμε γερά, χωρίς να κλονιζόμαστε από απατηλά επιχειρήματα αιρετικών. Ας σταθούμε με φόβο, διότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος σε εκείνους που δέχονται στην ψυχή τους κάποια αμφιβολία σχετικά με αυτή την πίστη. Και να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτή η πίστη, την οποία ομολογούμε με το πιστεύω, έτσι όπως το ξέρετε, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και πάνω σε αυτή την πίστη να στεκόμαστε, και πρέπει να στεκόμαστε. Η πίστη στο Θεό αποκτάται από τον άνθρωπο ή είναι ένα δώρο του Θεού? Να, μια ερώτηση. Η πίστη βεβαίως, η τέλεια, είναι δώρο του Θεού και είναι και ένα έργο του Θεού, όπως λένε οι παραπομπές που έχουμε δίπλα. Η πίστη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, αλλά εξαρτάται και από τη θέληση του ανθρώπου. Δηλαδή πρέπει να θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει. Δεν τον αναγκάζει ο Θεός να πιστέψει. Του δίνει τη δυνατότητα, του προσφέρει τη δυνατότητα, αλλά αν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν πιστεύει. Σήμερα δηλαδή όλοι αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν στον Χριστό είναι γιατί δεν θέλουν, όχι γιατί δεν τους το δίνει ο Θεός το χάρισμα. Το δίνει σε όλους ο Θεός και στους ανάξιους το δίνει, αλλά αυτοί δεν το παίρνουν γιατί δεν θέλουν να το πάρουν. Η πίστη αυξάνεται και αναπτύσσεται με τη θέληση του ανθρώπου, δηλαδή είναι συνεργασία και συνέργεια του ανθρώπου με τον Θεό, όχι συνεργία, συνέργεια του ανθρώπου με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί μερικοί λένε ότι αφού δεν μου το δίνει ο Θεός, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις? Να θέλεις. Και αν θέλεις, θα το δώσει ο Θεός το οποιοδήποτε χάρισμα, και ιδιαίτερα το χάρισμα της πίστεως, για το οποίο, προσέξτε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο προηγούμενο να κάνει ο άνθρωπος. Είναι το μόνο εύκολο πράγμα, το να πιστέψεις. Γιατί δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε να νηστέψεις χρειάζεται προηγουμένως, ούτε να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, ούτε δεν ξέρω τι. Τίποτα, απλώς να πιστέψεις, δηλαδή να αποδεχθείς αυτά που λέει ο Χριστός. Αυτό μπορούν όλοι να το κάνουν. Γι' αυτό και είμαστε αδικαιολόγητοι αν δεν πιστεύουμε. Η απιστία στο Θεό, ερώτηση, οφείλεται στην έλλειψη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ή στην έλλειψη θρησκευτικού αισθητηρίου της ψυχής του ανθρώπου? Δηλαδή η απιστία είναι πράξη ελεύθερη της θέλησης του ανθρώπου ή οφείλεται στην ανικανότητά του να πιστέψει και στην έλλειψη θρησκευτικής αγωγής? Και η απάντηση είναι ότι οφείλεται στην ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Πολλοί δεν είχαν καθόλου θρησκευτική αγωγή, όπως ο Αβραάμ ας πούμε, που ο πατέρας ήταν ειδωλολάτρης και όμως είναι ο πατέρας της πίστεως. Και γιατί ο άνθρωπος δεν διαλέγει την πίστη με την ελευθερία που έχει? Διότι εχμαλωτίζεται στα ματαιόδεξα και εφήμερα πράγματα του παρόντος αιώνος. Και πάλι η απιστία του ανθρώπου οφείλεται στην ασεβή καρδία του και στην σκληροκαρδία του, που όλα αυτά πάλι είναι και αποτέλεσματα των αμαρτιών, της παρέκκλησης από την αλήθεια, της σκότησής του κατά παραχώρηση του Θεού, επειδή ο ίδιος θέλει να σκοτιστεί, της τύφλωσής του από τον διάβολο, ο οποίος απομακρύνει τον Θείο Λόγο της πίστεως, και της ανθρώπινης δόξας και ματαιοδοξίας. Έτσι, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν
γιατί θα τους πούνε καθυτερημένους, κολλημένους, μεσονικούς, που ζεις τώρα, όλα αυτά τα γνωστά. Και προτιμάνε να έχουν μια καλή γνώμη από τους άλλους ή να γλιτώνουν την ειρωνία των άλλων, παρά να πιστεύουν στον Χριστό. Το ίδιο και στην εποχή του Χριστού. Πολλοί λέει δεν ομολογούσαν γιατί φοβόντουσαν τους Φαρισαίους, μην τους κάνουν αποσυνάγωγους, και αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον υπέρ τη δόξα του Θεού. Έτσι το λέει σαφώς το Ευαγγέλιο. Είναι εμπόδιο λοιπόν, βλέπετε, η καινοδοξία της, στην πίστη. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δεν είπε στους Φαρισαίους πως δύναστε πιστεύει δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Εσείς τρέφεστε με την δόξα των άλλων, ο ένας δίνει δόξα στον άλλον και τρέφεστε με αυτό και νομίζετε ότι δεν έχετε ανάγκη από τον Θεό και από την πίστη των Θεών. Η απιστία είναι ένα ελεύθερο έργο του ανθρώπου, έτσι το κάνει δηλαδή ο άνθρωπος ελεύθερο, δεν τον αναγκάζει κανένας, επειδή το θέλει και επειδή δεν θέλει να πιστέψει δηλαδή στον Θεό και στις υποσχέσεις του και στα θαύματά του. Και όλα τα θαύματα και τις λογικές αποδείξεις να του παρουσιάσεις, πάλι δεν θα πιστέψει γιατί δεν θέλει να πιστέψει. Κάποτε ίσως το είχατε δει εσείς, είχε γίνει ένα θαύμα στην Ομόνια, εκεί κοντά ήταν ένα ειρηνοδικείο που κουνιόταν για μέρες η εικόνα του Χριστού. Μια όχι βυζαντινή εικόνα, ήταν ο Κύριος με το ακάθινο στεφάνι, με ένα χιτόνα κόκκινο, με το καλάμι, και για μέρες κουνιόταν η εικόνα από μόνη της μέσα στο ειρηνοδικείο. Ήταν ένα ξεκάθαρο θαύμα. Και τι δεν είπανε και τι δεν γράψανε για να ερμηνεύσουν επιστημονικά αυτό το θαύμα. Όλες αυτές θεωρίες, ανοησίες δηλαδή, βλακίες, για να μην πούνε ότι είναι θαύμα. Δεν θέλω να πούνε ότι είναι θαύμα. Καταλάβατε. Δηλαδή βλέπετε, αν δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει, τίποτα δεν θέλει. Και νεκρανάσταση να δει μπροστά του, θα θέλει να σκοτώσει και όταν αναστήθηκε. Όπως είδανε τον Λάζαρο και ήθελαν να τον σκοτώσουν. Και ο Χριστός, άμα πήγαινε μετά την ανάσταση και εξεφανιζότανε, θα το ξαναπιάνει και το ξανασκοτώσουν πάλι. Για να μην πούνε ότι έγινε θαύμα και αναστήθηκε. Γιατί δεν θέλουν. Ποιο είναι το καλύτερο πνευματικό μέσο με το οποίο μπορεί κάποιος να πιστέψει στο Θεό? Η κατήχηση, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, η θερμή προσευχή, η ελεημοσύνη, το κήρυγμα ή το προσωπικό παράδειγμα? Το πρώτο μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να πιστέψει στο Θεό είναι το κήρυγμα, δεδομένου ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή έρχεται με τη διήγηση του Λόγου του Θεού. Γιατί πώς θα πιστέψει αν δεν ακούσει? Έτσι, και εδώ είναι το καθήκον το δικό μας, που πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό. Αν δεν μιλήσουμε εμείς, δεν θα μιλήσει κι ο άλλος, θα μιλήσει κι ο άλλος, θα μείνουν οι άνθρωποι στο σκοτάδι. Και ήδη τα νέα παιδιά, η νέα γενιά είναι στο σκοτάδι. Δεν ξέρουν τα στοιχειώδη, τα βασικά. Τίποτα δεν ξέρουν για την πίστη. Το δεύτερο μέσο είναι η ανάγνωση των Αγίων Γραφών, κατά την μαρτυρία την οποία, η οποία λέγει στο κατά Ιωάννη, τα αυτά δεν γέγραπτε, γι' αυτό γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, όχι για να προβάλλουν τον εαυτό τους οι Ευαγγελιστές, αλλά ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο αναμενόμενος Μεσσίας δηλαδή, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωή να έχετε, και όταν πιστέψετε να έχετε την αιώνια ζωή. Εν το ονόματι αυτού, βλέπετε, εν το ονόματι, μένοντας στην επίκληση τη συνεχή του ονόματος, τη μνήμη του ονόματος του Θεού, τότε έχουμε ζωή. Το τρίτο μέσο είναι τα θαύματα του Θεού. Είπονουν αυτό, τι εούν ποιή σημείο σύ ή να είδομαι και πιστεύσω μέση, λέγανε στο Χριστό. Τα θαύματα λοιπόν βοηθάνε το να πιστέψουν κάποιοι, οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι βέβαια, γιατί σας είπα οι κακοπροαίρετοι ούτε και με τα θαύματα θα πιστέψουν. Το τέταρτο μέσο για να πιστέψουν και να πιστέψει ο άνθρωπος είναι
η θεωρία των κρυμάτων, των κτισμάτων του Θεού. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, τα δέντρα, τα βουνά, οι θάλασσες, όλα αυτά είναι φτιαγμένα για να μας δείξουν τον Δημιουργό, όχι για να τα κάνουμε είδωλα και να τα λατρεύσουμε και να τα προσκυνήσουμε, όπως κάνουν οι άνθρωποι παρασυρμένοι από τον πονηρό και συνεχίζουν να κάνουν. Οι μασόνοι, για παράδειγμα, συνεχίζουν να προσκυνάνε τον ήλιο. Αυτός είναι ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτος του σύμπαντος, έτσι, μην ξεγελιάσετε ότι είναι ο Θεός. Αυτοί λένε και εμείς στο Θεό, αλλά ποιο Θεό? Στον ήλιο πιστεύουν. Αν πάτε σε μια μασονική στοά, θα δείτε τον ήλιο από πίσω, σε περίοπτη θέση. Έχουμε δωλολατρία και σήμερα δηλαδή. Και οι πολιτικοί μας, που δεν διστάζουν μερικοί να το πούνε και όλα, ότι είναι μασόνοι, για να είμαστε και λίγο στην επικαιρότητα, το ακούμε και περαβρέχει. Και τους ψηφίζουμε και τους ξαναψηφίζουμε και πολεμάνε και την Ορθοδοξία και τους ξαναψηφίζουμε. Δεν λέω για εσάς τώρα, λέω γενικώς. Λοιπόν, και μόνο αυτό θα ήταν αρκετό, και είναι αρκετό για να μην τους ψηφίσουμε. Σας το λέω, δεν το ξέρετε. Γιατί αυτοί είναι δωλολάτρες. Δεν μπορείς να ψηφίσεις ένα δωλολάτρη και να λες ότι είσαι χριστιανός. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. Δηλαδή τα όρατα του Θεού, οι ιδιώτες του Θεού που είναι αόρατες, οι ενέργειες του Θεού που είναι αόρατες, φανερώνονται διαμέσου των κτισμάτων. Η δύναμή του, η αίδιος και η θεότητά του, ώστε να είμαστε εμείς αναπολόγητοι άνθρωποι. Γιατί βέβαια το Θεό δεν μπορεί να το δούμε, είναι αόρατος. Ούτε οι άγγελοι μπορεί να το δούμε. Κανένας δεν μπορεί να το Θεό. Αλλά μπορούμε να δούμε τα έργα του Θεού. Και γι' αυτό είμαστε αναπολόγητοι. Γιατί τα έργα φωνάζουν ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν τυχαία και μόνα τους. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, αν δεν υπάρχει κάποιος να το φτιάξει. Πολύ περισσότερο αυτά τα οποία είναι τόσο τέλεια, τόσο τεράστια, τόσο δύναμη και ενέργεια κλείνουν μέσα τους, που ακριβώς μας διδάσκουν ότι κάποιος πολύ πιο σοφός, πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο τέλειος τα έχει φτιάξει. Γι' αυτό και ο Άγιος Δημήτρης ο Αρεοπαγίτης ονομάζει αληθινή θεολογία τους λόγους των κτισμάτων, δηλαδή τις φωνές, τα λόγια που άφωνα κατά κάποιο τρόπο μιλάνε και λένε τα κτίσματα, τα οποία σου λένε με μια φωνή μυστική, δες ποιος με έχει φτιάξει, δες τη δική μου την τελειότητα για να καταλάβεις πόσο πιο τέλειος είναι αυτός που με έφτιαξε, δες τη δική μου την ομορφιά για να δεις το πόσο καλός και τι καλός τεράστιο έχει αυτός που με έχει φτιάξει. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι η αληθινή θεολογία είναι αυτή που φανερώνεται από τους λόγους των κτισμάτων, με τα οποία από τα κατώτερα ανερχόμαστε στα ανώτερα, δηλαδή από τα αιτιατά ανερχόμαστε στον αίτιο που είναι ο Θεός. Τα αποτελέσματα του Θεού είναι τα κτίσματα, τα έργα του Θεού, τα αιτιατά, έτσι, αυτό είναι το αιτιατό. Το αίτιο που υπάρχουν όλα αυτά είναι ο Θεός. Έτσι στην κτίση, σαν σε καθρέπτη, βλέπουμε τον κτίστη και τον δοξάζουμε και τον πιστεύουμε ότι είναι ο Θεός, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Δεν είναι η κτίση ο Θεός, η κτίση είναι ο καθρέφτης του Θεού. Και βλέποντας τον καθρέφτη μπορούμε να δούμε τον Θεό. Όλα δημιουργήθηκαν και υπάρχουν με τη Θεία Βούληση, διότι αυτός είναι ο αίτιος όλων. Αυτή είναι η καταφατική θεολογία, έτσι, που μας λέει τι είναι ο Θεός. Αυτό θα πει καταφατική θεολογία. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι η αιτία των πάντων, ή ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι η καταφατική θεολογία. Ή ο Θεός είναι ταπείνωση, ή ο Θεός είναι σοφία. Και τίποτα από όλα δεν είναι υπεράνω αυτού. Τίποτα δεν υπάρχει ανώτερο από το Θεό ή πάνω από το Θεό.
η αποφατική θεολογία που λέμε ότι τι δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι άναρχος, ας πούμε, δηλαδή δεν έχει αρχή. Ο Θεός είναι άπειρος, δεν έχει πέρας, δεν έχει τέλος. Λέγει ακόμα ο Θεός Διονύσιος ότι ο Θεός από όλα όσα υπάρχουν μεγαλύνεται, δοξάζεται και είναι ο αίτιός τους. Και υπάρχει πάλι η Θεία Γνώση του Θεού, η οποία με την άγνοια γνωρίζεται με τη μυστική ένωση του νου μετά των θείων μυστηρίων. Και πάλι ο Θεός σε όλα υπάρχει και σε όλα δεν υπάρχει. Και όντας ανάμεσα σε όλα, από όλα γνωρίζεται και σε τίποτα δεν γνωρίζεται από κανένα. Έτσι, πραγματικά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό δηλαδή. Γι' αυτό λέμε ότι γνωρίζεται αγνώστος. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Θεός ακριβώς. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Έτσι. Και ο Μέγας Βασίλειος πάλι λέει ότι ολόκληρη δημιουργία του Θεού είναι σχολή των πνευματικών λόγων και τόπος διδασκαλίας των γνώσεων του Θεού. Από τα ορόμενα και αισθητά αναγόμεθα με το νου μας στη θεωρία των αοράτων. Και το πέμπτο μέσο με το οποίο πείθεται κάποιος να πιστέψει στο Θεό είναι το παράδειγμα, το κήρυγμα της ζωής μας, της υποδηματικής ζωής, το προσωπικό παράδειγμα, δηλαδή η κατά Χριστώ ζωή και η απόδειξη με τα έργα αυτών τα οποία διδάσκουμε. Όταν όλοι είναι αγχωμένοι και εσύ είσαι ήρεμος, όταν όλοι αγωνιούν και εσύ έχεις αισιοδοξία και πίστη στο Θεό, αυτό είναι ένα σημάδι, ένα σημείο, είναι κάτι που είναι φοβερό κήρυγμα στους ανθρώπους. Βλέπετε σήμερα η παγκοσμιοποίηση, όλη αυτή η προσπάθεια ορισμένης μειονότητας της ανθρωπότητας να κάνει όλη την ανθρωπότητα ένα χυλό. Γι' αυτό μας πρέπει να δώσει μετανάστες, να μας κάνουν ένα κράμα, να μην υπάρχουν έθνη και ιδιαίτεροι πολιτισμοί, να γίνουμε όλοι ένας χυλός, πολιτισμικός χυλός. Λοιπόν, όταν κάποιοι το κάνουν αυτό και προσπαθούν να μας συντρίψουν με τεχνητές κρίσεις, γιατί η κρίση είναι τεχνητή, να ξέρετε, είναι πραγματική κρίση, και να μας ρίξουν στην κατάθλιψη, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους, να μας πούν ότι δεν υπάρχει διέξοδος, θέλετε δεν θέλετε θα κάνετε αυτό που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς πώς θα αντισταθούμε? Μόνο όταν ξέρουμε ότι η κυβερνήτης δεν είναι αυτή, η κυβερνήτης είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός θα κάνει κουμάντο και ο Χριστός θα νικήσει τελικά. Και όχι αυτή. Λοιπόν, αν το πιστεύεις αυτό, δεν θα χάσεις ποτέ την αισιοδοξία σου. Ποτέ θα πέσεις σε κατάθλιψη και σε απογοήτευση, ούτε θα τρομοκρατηθείς. Και αυτό θέλουν αυτοί. Να μας τρομοκρατήσουν μέσα από τα ΜΜΕ, τα οποία το έχουν κάνει επιστήμη. Το θέμα της χειραγώγησης του λαού. Έτσι, είναι ολόκληρη επιστήμη η πλήση εγκεφάλου σήμερα. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν με τις τηλεοράσεις. Γι' αυτό μην κοιτάτε τηλεόραση. Κάνουν επιστημονικά πλήση εγκεφάλου για να σε πάνε εκεί που θέλουν. Ένας λοιπόν που πιστεύει στον Χριστό τα καταλαβαίνει όλα αυτά και δεν γίνεται υποχείριό τους. Το πέμπτο μέσο λοιπόν είναι η σωστή ζωή. Και αυτό ακριβώς γίνεται ένα μέσο να περάσει η σωστή ζωή και στους άλλους. Να πιστέψουν και οι άλλοι δηλαδή στον Χριστό, όταν εμείς ζούμε σωστά. Γι' αυτό έλεγε και ένας από τους Άγιους Πατέρες, σιώπησε και άφησε τα έργα σου να μιλήσουν. Και πάλι έλεγξε με τη δύναμη των Αγίων έργων σου αυτούς που διαφωνούν σε δογματικά θέματα μαζί σου και όχι με τη γλυκύτητα της φωνής των λόγων σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει καθόλου να μιλάμε, έτσι, αλλά εδώ τονίζεται η σημασία της σωστής ζωής. Αυτά να ξέρετε πάνε μαζί. Και όταν χρειαστεί να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Αλλά πώς θα μιλήσουμε? Με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα χρειαστεί να προετοιμάσουμε απολογία. Γιατί λέει ο Κύριος, όταν λέει σας κατηγορούνε, δεν χρειάζεται να προμελετάτε να απολογηθείτε. Εγώ λέει θα σας δώσω λόγο στο οποίο δεν θα μπορέσει να αντισταθεί κανένας. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε τη σωστή ζωή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φτιάξει όμορφα λόγια, γλυκύτητα λόγων που λέει εδώ ο Γέρτας, αλλά να έχει τη σωστή ζωή και όταν θα πρέπει θα σου δώσει ο Θεός και λόγο.
Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει το μαθητή του Τιμόθεο: τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έτσι. Να είσαι πρότυπο και στους λόγους και στις συναναστροφές και στην αγάπη και στο πνεύμα και στην πίστη και στην αγνότητα, που σήμερα η αγνότητα θεωρείται τελείως ξεπερασμένο πράγμα. Παρόμοια και τους Εφεσίους συμβουλεύει να συμπεριφέρονται ως ή φωτός, ως παιδιά του φωτός. Ενώ στους Κολασσαείς γράφει: «Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι, ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι, άλλα τυρτημένους, ιδένε πως δι' ημάς ενί εκάστο αποκρίνεστε». Να ξέρετε πως θα πρέπει ο καθένας να απαντάει στον άλλον. Έτσι, αυτά είναι τα πέντε μέσα με τα οποία εδραιώνεται η πίστη στους ανθρώπους. Αυτά είχα να πούμε για σήμερα και για τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής και για την πίστη και τα μέσα με τα οποία η πίστη εγκαθιδρύεται στους ανθρώπους, και πρέπει να εγκαθιδρυθεί η πίστη, η οποία όσο πάει και λιγοστεύει. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι άρα για το θα ξανάρθω θα βρω την πίστη στους ανθρώπους. Από εμάς εξαρτάται. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον. Και από εμάς θα βγουν και οι ιερείς και οι αρχιερείς από οι χριστιανικές οικογένειες. Από πού να βγουν, από τους άθεους θα βγουν. Ορίστε. Ή από τους σατανιστές. Δεν θα βγουν σωστά παιδιά από αυτούς. Αν λοιπόν εμείς δεν φροντίσουμε να έχουμε και παιδιά που να γίνουν ιερείς και αρχιερείς μετά, τι θα γίνει η τοπική μας εκκλησία, θα χαθεί. Όπως χάθηκαν πολλές τοπικές εκκλησίες. Η εκκλησία ως εκκλησία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει, αλλά θα πάει αλλού, εκεί που είναι άξιοι. Αν δείτε πως ψέλνουν τα μαυράκια, υπάρχουν βίντεο και στο διαδίκτυο, να δείτε τι ωραία ψέλνουν βυζαντινή μουσική στα ελληνικά, παρακαλώ, παιδάκια του Ζαΐρ, πολυμελείς χορεωδίες, πάρα πολλά παιδάκια και με νότες και με βυζαντινή μουσική. Ποιο από εσάς, από εμάς λέτε, τα παιδιά μας, τους πρόκειται να μάθει βυζαντινή μουσική έτσι επιστημονικά, να πάθει να υμνεί τον Θεό? Ελάχιστοι στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν. Τα στέλνουν να μάθουν μπαλέτα και όλες αυτές τις ανοησίες, και τα αγόρια και τα κορίτσια, γιατί να μην μάθουν και τα κορίτσια βυζαντινή μουσική, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, γενικώς το λέω, εμείς πρέπει να διαφερθούμε για να διαδοθεί η πίστη μας, και αυτό θα εδρώσει και μέσα μας περισσότερο την πίστη. Βέβαια τώρα 40 μέρες, 50 μέρες, 40 για την ακρίβεια, λέμε Χριστός Ανέστη και δεν τρεπόμαστε να το πούμε, και άλλος σου λέει να είσαι καλά. Να είστε καλά, λέει. Τι να είστε καλά? Εγώ σου λέω Χριστός Ανέστη και σου λέει εκεί εσύ μου λες να είστε καλά. Ναι, δεν θέλει να πει Αγιώτος Ανέστη γιατί δεν το πιστεύει. Εμείς πρέπει να το λέμε όμως. Να μην τρεπόμαστε. Λοιπόν, κάποια ερώτηση. Ναι. Πεςτε μου, ναι. Στην πρώτη σελίδα που λέει αν απαγνηθείες στην αυλή των γυναικών. Στον ναό του Σολομόντος. Υπήρχε μια αυλή που λεγόταν το γυναικό, στην οποία μπαίνανε μόνο στον ναό του Σολομόντος, γύρω από το ναό. Υπήρχαν αυλές. Υπήρχε η αυλή εξωτερικά των εθνών, στην οποία μπαίνανε και οι εθνικοί, μπαίνανε και οι Ιουδαίοι. Μετά υπήρχε μια άλλη αυλή με τοίχο, χωριζόταν, που ήταν το γυναικό, και μπαίνανε οι γυναίκες και οι άντρες. Μετά ήταν μόνο των αντρών και μετά ήταν μόνο για τους ιερείς. Καταλάβατε? Κάτι άλλο? Την επόμενη φορά θα είναι ακόμα ένα μάθημα, έτσι, το τελευταίο, πρώτο Θεός. Θα κάνουμε. Ναι. Ότι θα διδάξουμε τον άλλο με το παράδειγμά μας. Όταν είσαι πράος σε κάποια πράγματα... Έχει μια απορία εδώ, να περιμένετε. Λέει. Όταν είσαι πράος ήρεμος, ότι είσαι καλό να είναι αίσθητο. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ζεις την κοσμάρα σου, είσαι αίσθητο.
μένεις σε ανησυχία, σιωπή, κάνεις προσευχή για οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Μετά ένα άλλο πιο κάτι ακόμα ήθελα να πω πάλι, δηλαδή βρίσκεις συνεχώς ότι θα σου προβάλλουν συνεχώς κάτι διαφορετικό. Ναι, να πω, τι τους απαντάμε. Η ερώτηση είναι, όταν σε βλέπουν να είσαι πράος, ήσυχος, ενώ όλοι είναι με τεντωμένα τα νεύρα και με αγωνία, σου λένε ότι είσαι ανέστητος. Έτσι, ότι είσαι στην κοσμάρα σου, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, και αν τους πεις κάτι άλλο, θα σου πούνε και αυτοί κάτι άλλο. Δεν θέλουν να δουν το φως. Γιατί δεν θέλουν να δουν το φως? Γιατί αγάπησαν το σκότος. Και γιατί αγάπησαν το σκότος? Είναι γαρ πονηρά αυτών τα έργα. Το λέει η διαγραφή σαφώς. Έτσι, είναι τα έργα τους πονηρά. Και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Γιατί αν έρθουν στο φως, θα φανερωθούν τα έργα τους ότι είναι άσχημα. Ότι είναι αμαρτωλά. Ότι είναι αντίθετα με το καλό. Και θα γίνουν ζήλοι. Οπότε σου λέει, κάτσε να πολεμήσουμε το φως. Μπας και τη γλιτώσουμε. Να μην γίνουμε ζήλοι. Και μπορεί προς το παρόν να την γλιτώνουν, αλλά τελικά δεν θα την γλιτώσουν. Στη δευτέρα παρουσία θα γίνουν ρεζίλοι, πράγματι. Όλοι αυτοί που τώρα κάνουν τα άνομα έργα και πολεμάνε το φως, γι' αυτό πολεμάνε το χριστιανισμό, νομίζετε για άλλο λόγο, γιατί σου λέει, άμα επικρατήσει ο χριστιανισμός, εμείς πάμε χαμένοι. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα φανερωθούν όλες οι ατιμίες που κάναμε. Οι κλεψιές, οι παρανομίες κλπ. Οπότε κάτσε να κάνουμε τους χριστιανούς στην άκρη, στο περιθώριο, μην τυχόν και μας φανερώσουν τα έργα μας. Αλλά θέλουν, δεν θέλουν, κάποια στιγμή θα φανερωθούν. Και αυτό είναι που ξεχνάνε. Ότι έρχεται ο θάνατος και έρχεται και η κρίση και η δευτέρα παρουσία. Είπαμε να μιλάμε μέσα από την Αγία Γραφή, η οποία είναι ο λόγος του Θεού, ο Χριστός. Ποιο δυνατά. Θα το πω εγώ πάλι. Είπαμε να μιλάμε μέσα από την Αγία Γραφή που είναι ο λόγος του Θεού, και ο Χριστός. Πάλι σου φέρουν αντιρρήσεις και σου λένε, ας πούμε, ότι αυτά είναι έργα των παπάδων, τα έγραψαν άνθρωποι, δεν τα έγραψε ο Θεός. Περιμένουν δηλαδή όλοι να δουν τον Χριστό να αρχίσει να γράφει για να πιστούν, δηλαδή. Και λένε όλοι ότι αυτό είναι το... είναι το όπλο του λαού και κάτι, δηλαδή, τρελά πράγματα. Αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο τα γράψαν οι παπάδες και όχι ο Χριστός, και ότι είναι το όπλο του λαού. Ο χριστιανισμός πάντα βρίσκουν κάτι. Σας είπα, επειδή δεν θέλουν να πιστέψουν, πάντα θα βρουν κάτι. Πάντα θα βρούμε κάτι για να πούμε όχι στον Χριστό. Έτσι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Δεν το δέχεσαι. Ωραία. Γιατί δεν μπαίνεις στον κόπο λίγο να το δοκιμάσεις, να δεις αν λειτουργεί. Σου φέρνει ένα φάρμακο ο γιατρός. Το πετάς, το απορρίπτεις αμέσως? Όχι. Λες να το δοκιμάσω, μήπως γίνω καλά. Λοιπόν, γιατί δεν το δοκιμάσεις? Αν μπει στη διαδικασία λίγο να το δοκιμάσει, θα δει ότι λειτουργεί. Ότι θεραπεύεται δηλαδή. Και φεύγει το άγχος και φεύγουν οι καταθλίψεις και φεύγουν όλα. Αλλά βλέπετε, είναι τόσο μεγάλη η ανοησία μας που ούτε καν μπαίνουμε στον κόσμο να το δοκιμάσουμε. Αυτό που λέει η Εκκλησία και ο Χριστός. Οπότε μένουμε στην αρρώστια μας, έτσι, και πεθαίνουμε τελικά. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, είπε, τους λες έλα να ακούσεις και σου λένε σιγά μην χαράσω το απόγευμά μου, εγώ να ακούσω αυτό που θα πει ο παπάς. Και δύο και νέα παιδιά το λένε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει από πίσω η προκατάληψη. Υπάρχει από πίσω αυτή η πλάνη που είναι πλάνη του διαβόλου. Και σου λέει μην τυχόν και πας εκεί πέρα, γιατί σε αποκλεί. Και μετά μας λένε εμάς ότι κάνουμε αποκλεισμό. Εκείνοι κάνουν αποκλεισμό. Κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι. Και σου λέει μην πας στην εκκλησία, γιατί μην πας. Στα άλλα να πας, σε όλα, μόνο στην εκκλησία μην πας. Λοιπόν, να κάνουμε, ορίστε κυρία Λέτη. Θέλετε να έρθετε εδώ κοντά, κυρία Λέτη, ναι. Κοντά, ήθελα να λέω ότι εκτό
σε αυτόν τον πνευμάτων που είπαν και αγωγή. Εκεί οφείλεται αυτή η αντίδραση των πνευμάτων. Εκείνο που με στεναχωρεί και με φοβερίζει πολύ με αυτή είναι το, η επίδραση που δέχονται από ανθρώπους που δεν έπρεπε να δέχονται να βρίσκονται εκεί στη θέση αυτή. Δηλαδή, ο δάσκαλος παραδείγματος χάρη. Θα παρακολουθήσω ένα μόνο παράδειγμα. Ένα παιδάκι πήγε στην τάξη χαρούμενο μετά από τις διακοπές του Πάσχα και είπε «Χριστός Ανέστη». Και η απάντηση του δεσκάλου, αν βέβαια αναστήθηκε, τι θα πάρει το παιδί όταν από τον δάσκαλο. Αλλά ο γονείς ό,τι μπορεί να κάνει το κάνει. Αλλά και ο δάσκαλος, αν αναστήθηκε, κράτησε το για τον εαυτό σου καημένα τουλάχιστον αφού αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη. Πώς γίνει το δηλητήριο αυτό στο παιδί. Μάλιστα. Ορίστε. Πέστε ναι, κύριε Παγιώτη. Εμείς σαν γονείς, τι μπορούμε πέρα από την προσευχή να κάνουμε. Αυτά που είπαμε. Αυτά τα πέντε πράγματα που είπαμε, για αυτά, για μας το είπαμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, λέει κύριε Παναγιώτα, για τα παιδιά, για τα εγγόνια μας. Αυτά που είπαμε, πέντε πράγματα είπαμε. Έτσι, το πρώτο είναι το κήρυγμα. Δεν μιλάμε στα παιδιά για τον Χριστό. Τους μιλάμε για τη μελιτζάνα και για το σκυλάκι και για το μερμικάκι. Τους δίνουν παραμύθια, χαζομάρες δηλαδή. Ενώ βλέπετε ο Χριστός μας χρησιμοποιούσε παραβολές, αλλά όχι με ζώα και πατάτες και κρεμμύδια, αλλά με ανθρώπους. Δηλαδή παραδείγματα μέσα από τη ζωή. Και τις παραβολές από εκεί τις είχε, μέσα από παραδείγματα από τη ζωή. Τέτοια παραδείγματα τους λέμε. Τέτοιες ιστορίες, αληθινές ιστορίες. Πάρε μια παραβολή και πες την παραβολή. Υπάρχει καλύτερο κήρυγμα? Αλλά δεν παίρνουμε καν στη διαδικασία. Το λυπάμαι δηλαδή. Και όλη την ημέρα τα στείλουμε στην τηλεόραση που γίνεται συστηματική πλήση εγκεφάλου και στα παιδιά. Αφήνω τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάνε, τα οποία είναι τρεις χειρότερα. Γιατί είμαστε ράθυμοι, είμαστε τεμπέληδες. Δεν αγαπάμε ουσιαστικά τον Χριστό. Μετά η ζωή μας, τι λέει η ζωή μας? Η ζωή μας μιλάει για Χριστό. Είναι και εδώ τη ζωή μας ο Χριστός. Ο καθένας θα σας ρωτήσει τον εαυτό του. Πού δίνει το χρόνο του τις 24 ώρες, πού τις δίνει, από εκεί θα καταλάβει. Πώς περνάει τις 24 ώρες, πόσες ώρες από αυτές δίνει στον Χριστό. Αυτά που κάνει, όλα που κάνει, ποιο είναι το κίνητρο που τα κάνει. Πόσο είναι ο Χριστός μέσα σε αυτά. Είναι λόγος δηλαδή, για να κάνει ό,τι κάνει. Αυτό που είπατε για το μυρμηγκάκι και για τη μελιτζάνα είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε πει για το μυρμηγκάκι και τη μελιτζάνα. Τώρα, ας πούμε, στο δημοτικό υπάρχει στο μάθημα της θεατρολογίας βάζουν τα παιδιά να υποδίονται το δαιμόνιο. Σε άλλο, σε κείμενο υποτίθεται νέων ελληνικών παρουσιάζει τη σχέση ενός μεγάλου σε ηλικία με μία ανήλικη πορτική σχέση, σαν να είναι κάτι καλό. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Σήμερα, ας πούμε, στο δικό μου το σχολείο, τα πάνε επίσκεψη στη συναγωγή. Και η θεολόγος το δέχεται, και η μία και η άλλη. Και οι γονείς, ενώ είπα στην αρχή, εμείς θα το σταματήσουμε, δεν θα το κάνουμε, αμέλησε και έγινε. Να σας πω κάτι. Ευχαριστώ για αυτά. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε? Μπορείς όπου βρεθείς να μιλάς για τον Χριστό? Μπορείς. Κάν το. Πώς νομίζετε διαδόθηκε ο χριστιανισμός από 12 ανθρώπους και μετά κατέκτησε όλο τον κόσμο? Από τους χριστιανούς που όπου στεκόντουσαν για τον Χριστό μιλούσαν. Λες τον άλλο, είμαι Χριστός Ανέστη. Του απαντάει σωστά, αληθώς Ανέστη. Πιάσω από αυτό. Πες του μια κουβέντα. Δεν πεις χαίρομαι που απαντάς σωστά. Κάνε του μια κουβέντα για τον Χριστό. Και αυτό θα τονωθεί και εσύ θα τονωθείς για την πίστη σου. Ναι. Να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία. Κάθε ευκαιρία. Μπαίνεις σε ένα ταξί και βλέπεις εκεί έχει το σταυρό και από δίπλα έχει και το σκόρδο. Έχει και τη ματώχαντρα. Κάνε του μια κουβέντα. Ξέρεις τι είναι αυτό που έχεις? Ότι αυτό είναι το χειρότερο είδος μαγείας. Όταν ανακατεύεις μαζί την πίστη με το σατανά, είναι το χειρότερο είδος μαγείας. Οι χειρότεροι μάγοι έχουν εικόνες μέσα. Αυτός ο Χρήστος στο Γάζαρο είχε ένα δωμάτιο γεμάτο εικόνες. Το μεγαλύτερο μέντιουμ της εποχής μας ήταν αυτός. Και ποιος δεν έχει πάει σε αυτόν? Πόσοι έχουν έρθει και
Έχουν πάει σε αυτόν. Είχαν πάει. Τώρα δεν ξέρω, πέθανε. Λοιπόν, γιατί να μην του πεις κάτι του ανθρώπου αυτού. Τι τα ανακατεύεις άνθρωπε με αυτά. Αυτό είναι, σε βγάζει τελείως έξω από τον Χριστό. Έτσι σου λέει, άμα δεν με βοηθήσει ο Χριστός, θα με βοηθήσει ο διάβολος. Νομίζω να σε βοηθήσει ο Χριστός, υποκλείεται. Ο διάβολος θα σε βοηθήσει, αλλά σε τι θα σε βοηθήσει, στην καταστροφή σου. Και θα παραχωρήσει ο Θεός να καταστραφείς, γιατί το θέλει να καταστραφείς. Λοιπόν, να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και να μιλάμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και μια κουβέντα που θα πεις μπορεί τον άλλον να τον σώσει. Ένας πνευματικός δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Έτσι πρέπει όλοι να δουλέψουμε. Και βεβαίως αυτό για να γίνει πρέπει να είμαστε εν προσευχή. Για να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Κάθε συνάντηση δεν είναι τυχαία. Καμιά συνάντηση δεν είναι τυχαία. Είναι από το Θεό. Αυτός που έρχεται μπροστά σου, αυτή που έρχεται μπροστά σου. Είναι σταλμένη από το Θεό. Για να τη βοηθήσεις να βρει το Θεό. Όχι για να περάσει την ώρα σου. Λέγεται. Στον αρχιερατικό εσπερινό που είχαμε στον Άγιο Χριστοφόρο, ο Παναγιώτατος είπε να ζητάμε από τα παιδιά να προσεύχονται, επειδή η προσευχή τους εισακούγεται περισσότερο από τη δική μας. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι είμαστε κάτι. Τα παιδιά είναι αυτά που θα παρακινήσουμε. Για να προσεύχονται όμως πρέπει να τα μάθουμε να προσεύχονται. Έτσι, αν δεν μιλάμε στα παιδιά για την προσευχή, δεν θα μάθουν να προσεύχονται. Ξέρετε πόσα παιδιά τα φέρνουν εδώ οι γονείς και τους λέω κάντε προσευχή, όχι μου λέει. Και είναι μεγάλα παιδιά. Και δεν ξέρουν τι θα πει προσευχή. Τραγικό. Ποιος θα τα μάθει, από μόνο τους θα μάθουν. Όταν μεγαλώσουν θα μάθουν. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατου πατήσας και έτσι της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.